Τρία τραγικά λάθη που κάνεις και δεν χάνεις κιλά με τίποτα. Και εάν συνεχίσεις με αυτό το τροπάριο, δεν θα σου κάνει τίποτα. Κάνε ρούχο. Ήδη σου κάθονται στενά. Πάμε με το πρώτο, το οποίο έχει να κάνει με τις 16 ώρες της νηστείας που κάνεις και καλά. Παιδιά, μιλάω μαζί σας κάθε μέρα. Μου λέτε σαρώ. Γιατί μου το λες αυτό, αυτό το ξέρω. Ναι, όμως κάθε φορά που τα βάζουμε κάτω και βλέπω τι κάνεις μέσα στην ημέρα σου, θα σας σοκάρει πόσοι σπάνε την νηστεία χωρίς να το ξέρουν. Μίλαγα με μια μαθήτριά μου τις προάλλες, μου λέει: Σαρώ, δεν χάνω. Καφέ πίνεις, ναι, λέει, πίνω καφέ σκέτο. Έτσι όπως το λες, ακριβώς μου λέει, με το skimmed milk του λέει. Λέω: Πάω, τι είπες, βάζω και λίγο γάλα. Είναι 0%. Παιδιά, 0% δεν σημαίνει 0 θερμίδες, σημαίνει 0 λιπαρά γάλα. Εάν είναι γάλα, δεν το ακουμπάμε, ειδικά στις ώρες νηστείας. Οπότε αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πας και να ρίξεις μια πάρα πολύ προσεκτική ματιά πάνω σε όλα αυτά που πίνεις και πάνω σε όλα αυτά που τρως. Πρέπει να μην έχουν θερμίδες. Δεν τρώμε τίποτα, εννοείται, δεν καταναλώνουμε τίποτα. Αλλά δεν πίνουμε κιόλας. Εντάξει, δεν πίνουμε πράγματα που έχουν θερμίδες. Φυσικούς χυμούς, σκουπίδια. Κανονική κοκακόλα, σκουπίδια. Πίνουμε τη zero. Okay. Καφές, δεν βάζουμε τίποτα στο καφέ πέρα από ζαχαρίνη και στέβια. Όχι γάλα, όχι maple syrup μου έχουν πει. Και πολύ προσοχή και στα τσάγια. Θέλω να κάτσεις πολύ προσεκτικά και να κάνεις και μια ειλικρινή κουβέντα με τον εαυτό σου και να πεις αυτό το ένα πράγμα που τρως, το οποίο σπάει την νηστεία, θέλω να το πετάξεις τώρα, αυτή εδώ ακριβώς τη στιγμή, στα σκουπίδια. Μπας και αρχίσεις και χάνεις λίπος. Οπότε το νούμερο ένα λάθος είναι ότι νομίζω ότι κάνεις νηστεία, αλλά δεν κάνεις. Κάνεις κάτι άλλο. Το οποίο περιλαμβάνει ένα χέρι που πηγαίνει πάνω-κάτω. Δεύτερο τραγικό λάθος που κάνεις όταν κάνεις τη διαλυματική νηστεία είναι ότι το κάνεις λάθος με αποτέλεσμα να πεινάς σαν λύκος, να μην μπορείς να διατηρήσεις το 16ωρο, αλλά ακόμα και αν το διατηρείς, μετά να πεινάς τόσο πολύ που όταν έρχεται το 8ωρο αυτής της σύντησης, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και αρχίζει και τρως σαβόδι, ρε φίλε. Δηλαδή, σε βλέπω, ρε φίλε, σε βλέπω. Μου τα δείχνει όλα, εμένα ο Ζάκερμπεργκ. Εντάξει, τα βλέπω όλα. Βλέπω πώς τρως. Βλέπω ότι δεν είσαι καλό παιδί. Βλέπω ότι ξεκινάς να τρως το μεσημέρι και δεν τελειώνεις μέχρι το βράδυ. Παιδιά. Μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Δεν γίνεται απλά να κάνεις 16 ώρες νηστείας και να περιμένεις να γίνει το θαύμα της φύσης. Πρέπει να τρως και σωστά τα γεύματά σου. Αλλά! Αυτό γιατί γίνεται. Είναι δύσκολο να πατηθεί το φρένο και εγώ το παθαίνω. Αλλά είναι μερικά λάθη που κάνεις που οδηγούν αυτή την ασταμάτητη την πείνα. Εντάξει. Λάθος νούμερο ένα είναι ότι δεν πίνεις καφέδες σκέτους και σπάς την νηστεία. Αν σπάς την νηστεία, σε κάνει να πίνεις πάρα πολύ γιατί καταστρέφεται η καμπύλη του ζαχάρου. Δεύτερο λάθος είναι ότι δεν σπάς την νηστεία σωστά. Δεν μπορείς να σπάσεις την νηστεία με μακαρόνια. Για όνομα του Θεού, σου κάσω μια φάπα. Δεν γίνεται να σπάσεις την νηστεία με τυρόπιτα, μπουγάτσες, τέτοια. Ούτε με χυμό φυσικό. Ο μόνος τρόπος να σπάσεις την νηστεία σου είναι με ένα σφινάκι μιλόξεδο 10 λεπτά πριν το πρώτο σου γεύμα. Πρέπει να το πιείς αυτό και αυτό θα ρίξει τα επίπεδα ζαχάρου κι άλλο. Είναι τέλειο τρόφιμα για να κυλήσεις, να μπεις εντελώς ομαλά και όχι έτσι εσάλιωτα στη φάση νηστείας. Μετά να φας το πρώτο σου γεύμα και όταν φας το πρώτο σου γεύμα να απορροφηθεί αργά λόγω του ξυδίου που είναι ήδη στο στομάχι για να μην γίνει λίπος αυτό που θα φας. Και να μην χωνευτεί γρήγορα. Αν χωνευτεί γρήγορα, θα ξαναπεινάς γρήγορα. Και θα πεινάς και θα πεινάς και θα πεινάς και δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Πάμε στο τρίτο μυστικό, το οποίο είναι ότι περιμένεις την τέλεια ρημαδοστιγμή για να ξεκινήσεις δίαιτα. Παιδιά, εάν το σκέφτεστε αυτό, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει σωτηρία για σας. Είστε καταστροφή. Είστε καταστροφή, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Το βλέπουμε και όταν κάνει ο άλλος αίτηση και μας λέει από του χρόνου, θέλω να ξεκινήσω δίαιτα από του χρόνου, δεν του μιλάμε καν. Γιατί αυτό το άτομο είναι εντελώς ασόβαρο, είναι εντελώς αναβλητικό. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν το θες πραγματικά, δεν θα βρεις ποτέ την τέλεια στιγμή. Εάν το θες πραγματικά, η τέλεια στιγμή είναι χθες. Και η δεύτερη τέλεια στιγμή είναι τώρα. Οπότε θέλω και πάλι να σοβαρευτείς λίγο, να κάτσεις λίγο σοβαρά, να πεις: Ωραία, καλά λέει ο Σαρώ, είμαι ένα ρεμάλι και μισό. Ας σταματήσεις επιτέλους αυτή η τρέλα και ας ξεκινήσω δίαιτα επιτέλους. Και αν το αποφασίσεις αυτό πραγματικά μες στην καρδιά σου, μετά όλα είναι δυνατά. Εάν δεν σου κάνει αυτό κλικ και δεν πεις: Φεύγουμε σήμερα και δεν με νοιάζει τίποτα, είσαι προορισμένος να πεθάνεις χοντρός. Εντάξει, και στο λέω αυτό με βαριά καρδιά, αλλά κάποιος πρέπει να το πει, ρε φίλε. Δεν γίνεται όλοι να σου φυλάνε τα αυτιά, να πούμε, και να σου γλύφουν τα αυτιά. Εντάξει. Πρέπει κάποιος να σου πει την αλήθεια, πας και ξυπνήσεις έτσι όπως μου την είπανε εμένα την αλήθεια κατά μούτρα και ξύπνησα. Εάν θες να μάθεις πώς ακριβώς το έκανα, για να το κάνεις και εσύ, πάτα το σύνδεσμο που έχω κάτω εδώ ή σαν πρώτο σχόλιο καρφιτσωμένο, πάτα το σύνδεσμο που έχω κάτω εδώ που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Βήμα η ρουτίνα.
και ακριβώς πώς έχω ανακαλύψει το διαβάτι. Και ακριβώς τι είναι αυτό που με έκανε εμένα να ξυπνήσω για να το πάρω από εσύ. Μπας και εσύ πάρεις μυαλό. Εντάξει, κάτω τώρα, κάνε κάτι σήμερα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.